Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που είστε εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που αγκαλιάζει και αυτή την προσπάθεια, την ραδιοφωνική προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αγκαλιάσω τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά. Σήμερα τα παραπολιτικά έκλεισαν 3 χρόνια εδώ στο Θησίο, στη Γιορτή Πολιτισμού. Εύχομαι χρόνια πολλά να συνεχίζετε τις προσπάθειές σας και για τον πολιτισμό και για την αντικειμενικότητα στον τομέα της ενημέρωσης. Σε εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους στη δημοσιογραφία, στα παραπολιτικά, καλούς αγώνες στη μάχη της ενημέρωσης, να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν δυνατές φωνές. Να ευχηθούμε στο σταθμό να μακροημερεύσει και ελπίζω να πάρει πάρα πολλά πρωταθλήματα, περισσότερα από το Ολυμπιακού, στην δημοσιογραφία και στη δίκη και σαφή και δίκαιη πάνω απ' όλα ενημέρωση και να δίνει πάντα μικρόφωνο σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα κόμματα. Να τα κατοστήσουν τα παραπολιτικά, να συγχαρώ την πρωταθλήτρια ομάδα των δημοσιογράφων του σταθμού και πραγματικά να ξέρετε ότι τα παραπολιτικά πριν 3 χρόνια μπήκαν στη ζωή μας για να μείνουν πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια γιορτή χαράς αυτή που έχουμε οργανώσει εδώ πέρα, μια γιορτή πολιτισμού με γνωστούς καλλιτέχνες, με πολλά και ενδιαφέροντα δρόμενα και κυρίως με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας που είναι η αληθινή δύναμη αυτή του σταθμού. Χρόνια μας πολλά. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Του λέω 2 χρονών, έτσι. Του λέω πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ, η κυβέρνηση θα τα καταφέρει. Γυρίζει και μου κάνει. Τον ίδιο το Θεό να είχα απέναντί μου. Σου λέω προτιμώ. Όλα μαζί σου, τον ίδιο το Θεό. Είναι διπλά θετικό που ο Παραπολιτικά FM έχει εδραιωθεί και προχωρεί. Είναι σημαντικό για τη δημοκρατία και την πολυφωνία. Να τα εκατοστήσετε. Τα Παραπολιτικά μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι δέχονται όλες τις φωνές και επιτρέπουν να φιλοξενούνται όλοι. Εύχομαι να συνεχίσουν την επιτυχημένη λειτουργία τους, να συνεχίσουν να ενημερώνουν με αντικειμενικότητα και επάρκεια τον ελληνικό λαό και να υψώνουν ανάστημα κάθε φορά στην εξουσία, ειδικά όταν αυτή όπως σήμερα εκφράζει δείγματα αυταρχισμού και αποπειράται να φημώσει την ελεύθερη ενημέρωση. Πέταμε ψηλά στον αέρα, δώσε μου πνοή από την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Να τα εκατοστήσετε. Λακωνικότατος. Πάντα έτσι, γεροί, δημιουργικοί όπως το ξεκινήσατε και το πάτε πάρα πολύ καλά. Έτσι να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και με την ίδια ζωντάνια. Μακροημέρευση, να τα εκατοστήσετε. Να είστε πάντα έτσι πλούσιοι στην ύλη. Πράγματι 3 χρόνια έχουμε δει τα παραπολιτικά με μια έντιμη, σοβαρή και σωστή ενημέρωση και ανοίγει τα μάτια του λαού. Θα έλεγα ένα ευχαριστώ εκ μέρους των πολιτών. Για αυτούς που εκφράζω ως βουλευτής για την ενημέρωση που κάνει το Παραπολιτικά. 1000 χρόνια να συνεχίσετε. Έχουμε κάποια θεματάκια βέβαια. Λίγο με τους συνταξιούχους είναι ένα θέμα. Έχει αρχίσει η περίοδος του κυνηγιού. Η κυβέρνηση είναι ένα βήμα πριν αρχίσει να αποκαλεί επισήμως τα δελτία τύπου τους συνταξιούχους καβατζόπους της. Έχει φτάσει και αυτό το σημείο. Αν έχετε συνταξιούχο, κλειδώστε τον μέσα, βαλσαμώστε τον, θα είναι κοιμήλιο κάποτε, δεν θα υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ πολλά χρόνια τα Παραπολιτικά, να ευχηθώ στη διεύθυνση, στους εργαζόμενους, στους δημοσιογράφους σταθμού, να έχουν πρώτα απ' όλα υγεία, να συμβάλλουν με την δραστηριότητά τους στην ενίσχυση του πλουραλισμού. Το κοινό ήταν υπέροχο και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είχα την ευκαιρία με μια μουσική ευχή να πω κι εγώ χρόνια πολλά για να συνεχίσει αυτό το υπέροχο έργο και να δίνεται αυτή η πιο φρέσκια ματιά στα νέα μας. Παραπολιτικά 90,1.